Από το Υπουργείο Πολιτική Προστασία, όπου βρέθηκε σήμερα ο Κυριάκο Μητσοτάκη, προανήγγειλε την προμήθεια επιπλέον αέριων μέσων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η Ναντίν Χαρδελιά είναι εδώ μαζί μα με όλε τι πληροφορίε. Ο Πρωθυπουργό Λένα έκανε λόγο για μια κοσμογονία η οποία θα συντελεστεί τα επόμενα χρόνια στη χώρα ω προ τα μέσα που αυτή θα διαθέτει για την αντιμετώπιση κρίσεων απόρρια τη κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των δασικών πυρκαγιών, ανακοινώνοντα την προμήθεια α, επιπλέον αεροσκαφών, ελικοπτέρων και πυροσβεστικών οχημάτων μέσω τη αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψη. Φυσικά, μέχρι τότε, όπω τόνισε, ο κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβάνει περισσότερα εναέρια μέσα, συγκεκριμένα 89 α έναντι 83 το 2022 και ενισχυμένε δράσει πρόληψη, στι οποίε έκανε ιδιαίτερη αναφορά, καλώντα του Δήμου να εκπληρώσουν τι υποχρεώσει του. Σε ευχαριστούμε, Ναντίν. Θα τον ακούσουμε. Μέσα στα επόμενα χρόνια θα προμηθευτούμε καινούργια αεροσκάφη, καινούργια ελικόπτερα, πολλά καινούργια μέσα και το πυροσβεστικό σώμα και αυτή είναι μια αναγκαία επένδυση την οποία επιβάλλεται να κάνουμε καθώς πρώτο μας βέλημα είναι πάντα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης περιουσίας, αλλά φυσικά και του φυσικού μας περιβάλλοντος.